Καλώς ήρθατε στο vlog μας νούμερο 20. Παναγιά μου, δεν το πιστεύω. Έχουν μείνει άλλα 6 vlog μας. Όσο πάει, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και έχει μπει για τα καλά έτσι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Γι' αυτό και σήμερα αποφάσισα να κάνουμε μία έκπληξη στα παιδιά που έχουν παραγγείλει από το e-shop, από το panosden.gr. Είμαι στο αυτοκίνητο, όπως βλέπετε, γιατί πάω να πάρω αυτό που χρειάζομαι για την έκπληξη. Και έξω σήμερα βρέχει. Δεν βρέχει πολύ δυνατά, έχει αυτή την ενοχλητική πολύ ψηλή βροχούλα που έχει στη Θεσσαλονίκη και είναι λες και σε ψεκάζουν μόνιμα. Αλλά έχει βάλει κρύο. Θέλω να δω αν γράφει στο κινητό μου τη θερμοκρασία. 9 βαθμούς λέει. Έλεγα ότι το νιώθεις και λίγο πιο χαμηλά. Ξεκινάμε, γιατί δεν θέλω να αρχίσω. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα. Λοιπόν, ψώνισα τα πράγματα που ήθελα. Βασικά ήθελα να πάρω και άλλα, αλλά φοβήθηκα ότι θα καταστραφούν μέσα στο δέμα. Ψώνισα και πραγματάκια για το σπίτι που ήθελα, οπότε πάμε να επιστρέψω. Πάλι εδώ λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Έχω που εκτυπώνω αποδείξεις και κάνω τα voucher μια μισή ώρα σίγουρα. Τα εκτύπωσα όλα, αλλά όλο αυτό που έχω σκεφτεί θα μου πάρει πολύ ώρα για να τα συσκευάσω. Και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Να σε εξηγήσω τι θέλω να κάνω. Θέλω σε κάθε παραγγελία να βάλουμε από ένα χριστουγεννιάτικο μπαλόνι. Πήρα πάρα πολλές συσκευασίες από αυτά που έχει 20 τεμάχια μέσα. Και από μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που να γράψουμε ευχές, να γράψουμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα κτλ. Κωνσταντίνα Πάνος. Αλλά μέχρι να τα υπογράψουμε όλα αυτά, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Δεν θα σας δείξω αναλυτικά τη διαδικασία, σας την έχω δείξει στο προηγούμενο vlog μας. Οπότε αν θέλετε να δείτε πώς θα συσκευάζουμε και τα λοιπά και περισσότερες λεπτομέρειες για τις αποστολές, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα. Γεια σας, ξέρω ότι σας έλειψα, πώς είστε? Τι κάνουμε, δεν σας χαιρέτησαμε το καλημέρα. Χαίρομαι τώρα την Κωνσταντίνα να γράφει την πρώτη καρτούλα. Ναι, και γράψε κι εσύ. Και βάζα και μπαλόνι για να τα φυσικάσουμε. Κανονίστε, όσοι πάρετε αυτά τα δώρα, να μας στείλετε ότι τα παραλάβατε. Αν έχετε Instagram, να κάνετε τα tag για να τα κάνουμε repost. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε σε όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά από ό,τι βλέπω, Κωνσταντίνα, πήρες αρκετά. Πήρα πάρα πολλά. Πήρες όντως πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν έχουμε την Κρίστη για ενισχύσει, οπότε και πρέπει να κάνουμε όλες τις παραγγελίες του Σαββατοκύριακου. Εντάξει, μπορεί να βάλουμε σε κάποια και άλλα σε άλλη παραγγελία. Mm-hmm. Οπότε έχετε το νου σας. Θα είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα πάλι, Κωνσταντίνα. Ναι! Αλλά είναι η τελευταία μέρα της Κρίσης, νομίζω γυρνάει. Νομίζω αύριο όχι, γυρνάει. Αύριο γυρνάει, αλλά εμείς και αύριο θα κάνουμε παραγγελίες. Και όλη η ιδέα της συσκευασίας όταν ξεκίνησε ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί είχαμε λιγότερες παραγγελίες. Οπότε γινόταν εύκολα. Τώρα μου έχουμε πάρα πολλές. Γιατί με ζορίζει υπερβολικά πολύ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα εντυπωσιάζουν όταν φτάνουν στα σπίτια σας έτσι και τις ανοίγετε για αυτά. Νομίζω είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα. Απ' την άλλη, στην τελική όλοι θέλουμε το ρούχο μέσα και δεν μας νοιάζει η συσκευασία. Οπότε δεν μπορώ να αποφασίσω. Συνδυασμός κουτεράκι με σκούφος. Δυνατή παραγγελία. Τα συλλεκτικά ροζ φουτεράκια εδώ. Τα τελευταία. Εξαφανίστηκαν κιόλας. Θέλουν παντού και με ρωτάνε αν θα ξαναβγάλω και πότε θα ξαναβγάλω. Προβλέπετε ότι θα ξαναβγάλω, παιδιά, αλλά δεν ξέρω πότε θα έχουμε. Σύντομα. Γενικά έχουμε παραγγείλει, αλλά συνήθως θέλουν 2 εβδομάδες. Δεν περιμένουμε ότι θα γίνει τόσο χαμός με τα φούτερ της Κωνσταντίνας. Οπότε υπομονή, θα ξανάρθουν κι άλλα. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γενικά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε τα συγκεκριμένα φούτερ. Mm-hmm. Και ήμασταν σε φάση απλά θα τα βγάλουμε, γιατί ξέρω ότι κάποια κοριτσάκια θα παίρνουν. Δεν περιμένω ότι θα παίρνουν τόσα πολλά. Δεν παίρνουν μόνο κοριτσάκια, προσθέσω σε αυτό το σημείο. Δεν πάνε τόσο με τις ηλικίες απαραίτητα. Άρα γιατί ώρα αργότερα έχει νυχτώσει η Κωνσταντίνα. Το ξέρω. Μετανιώνω που δεν ξύπνησα νωρίτερα. Γενικά αυτές οι μέρες είναι απαράδεκτες, παιδιά. Δηλαδή ξυπνάς και έχει βροχή, έχει μουτήλα. Ναι, δεν είναι ζόρι εβδομάδα, αλλά είδα από Τετάρτη θα χίλιο. Έτσι είδα. Οπότε πρέπει να κάνουμε καμιά βόλτα παραπάνω. Κοίτα, και σήμερα θα με πας για φαγητό. Εντάξει, έγινε. Τάρις μαζί με τον BMW που έχω μια δουλειά να πάμε να μιλήσουμε
για κάτι για το BMW project και μετά. Τώρα. Μετά, όταν κάτσει σωστά. Θα έχει τελειώσει. Και μετά πάμε να φάμε. Το υπόσχομαι. Εντάξει. Ευτυχώς κάνεις και τα vlog μας και βλέπει ο κόσμος ότι προχωράνε κάποια πράγματα. Γιατί ρωτάνε για τα project αυτά και. Πάμε να μιλήσεις για το BMW. Ναι. Να πούμε γιατί δεν λέμε. Όχι, γιατί δεν πούμε. Ένα διωράκι το φάγαμε. Ένα χαλαρό διωράκι. Απάντησα σε όλα τα σχόλια στο YouTube. Δεν θα πω τι είπαμε, αλλά αυτό που είπαμε και αυτό που έκανα για το project είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε σύντομα θα έχουμε δυνατό τερματισμένο update στο BMW. Οπότε ήρθαμε τώρα στο κόσμος να φάμε. Και δεν ξέρω πού θα πάμε. Θα πάμε Fridays ή θα πάμε για καμιά μακαρονάδα. Εγώ λέω Fridays να φάω κάτι σε κρέαση. Δεν έφαγα αυτό κρέαση σήμερα. Ωραία. Λέω πρωτεΐνη. Δεν έχουμε φάει μεσημεριανό. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Αυτό ήταν ένα λάθος. Ήταν ένα λάθος, οπότε πάμε Fridays. Vlog μας. Να περάσω κάπου από τα αστέρια. Στο γιορτινό κλίμα. Ναι. Merry Christmas. Με τα αστέρια. Τέλειες. Φορώ και την κουκούλα. Merry Christmas. Ρε, το καταλαβαίνεις την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Την Κυριακή είναι Χριστούγεννα. Όχι, η αλήθεια. Κάνουμε τόσο καιρό το vlog μας που νομίζω ότι έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Την άλλη Δευτέρα. Τα ζούμε πόσο καιρό. Ανεβαίνει το τελευταίο vlog μας. Η αλήθεια είναι τώρα προσπαθώ να κάνω ένα προγραμματισμό, να δω το πρόγραμμα για αυτές τις μέρες και λέγα, όχι, είναι 24-25 δίπλα. Όντως, πέρασε ο καιρός. Πάμε να φάμε δυνάμουν. Εδώ, πέρα και κάτω από αυτό το στέλνει. Άννα, από αυτό το στέλνει. Πέσα και κάτω. Τώρα πρέπει να πέρασα από όλα. Πω, μιλήσε χλωρίνη εδώ πέρα. Βουλ. Τι να βρεις. Βουτάσεις εδώ μέσα, λογικά. Είσαι σίγουρη θες να πάω μια κάμα μακαρόνι. Όχι. Όχι, κρέας, μπεργκεράκι, κάτι. Δεν είναι νούμερο ένα επιλογή, αλλά εδώ είναι ιδανικό. Φάγαμε άκυρο. Φάγαμε άκυρο. Είχε τόσο κόσμο που. Δεν το υπολόγισαν μάλλον για καθημερινή. Ναι. Και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Η κουζίνα του ήταν φούλε η μισή ώρα. Και είμαι σε φάση. Όχι. Και εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μισή ώρα και κλειστά τα μαγαζιά να πιστεύουμε για ψώνια. Όχι, όχι. Άρα πάμε για μακαρονάκι και πίτσα. Άντε, έγινε το δικό σου. Ήταν γραφτό. Ήταν γραφτό, ε. Ήταν γραφτό να φάω πίτσα. Την πίτσα αυτή τη λιγουρεύουμε από όταν είχαμε πάει στο Μαρίνο. Ναι. Γιατί εγώ δεν είχα φάει εκείνη τη μέρα. Πάρουμε μια ιταλική ελαφριά. Μια πίτσα και μια μακαρονάδα θα ήθελα. Άνετη. Πολύ να παθήκη. Κατάλαβα, βρήκα που θα κοιμηθεί η Κωνσταντίνα σήμερα. Θα φάμε και θα φύγουμε. Θα φάς και κοιμηθεί. Όχι, θα φάμε και φύγουμε. Να πάρουμε πεπερώνα. Είναι λίγο πικάντικη, λέει. Πεπερώνε. Και μία μακαρονάδα με το τόπο. Μα έχει κολλήσει ο αλεκούμ πεπερώνε. Εγώ παλιά δεν τρώω πεπερώνε, αλλά μετά με τον αλεκούμ που έπαιρνε και δοκίμασα. Με έχει καταστρέψει. Ήρθε. Ήρθε ώρα να φάμε. Αυτά που έχουν διπλά μαχαιροπύρωνα έχει τέτοια. Νομίζω παίρνει πρώτα τα απ' έξω. Οκ, δεν έχω ιδέα. Νομίζω παίρνει τα απ' έξω. Τέλο πάντων. Ήδη είναι, ήδη είναι. Εμένα μου αρέσει με πένες, αλλά για κάποιο λόγο ήθελα να φάω αυτά τα μακαρόνια. Πες και λίγο και ορίτσι με τα μακαρόνια. Ναι. Θα τελειώνεις. Καλό. Λίγο σε δατάνδρακα σήμερα. Είναι με, εγώ ήθελα να φάω κρέας. Όχι, όχι, εδώ. Ήθελε ιταλικό. Εγώ σου πάστηκα. Αυτή η κλασική έτσι ιταλική ζύμη, τη λεπτή, που εμένα δεν με ξετρελαίνει, αλλά... Δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω την ελληνική να δαγκώνει, να έχει ζύμη. Ναι, ωραία και η ελληνική, αλλά αυτή είναι διαφορετική. Εντάξει. Να μ' αρέσει. Λίγο καυτέλα. Καλό που δίνω στην ιταλική τη ζύμη είναι ότι δεν σκάς από τη ζύμη. Οπότε μπορεί να φας παραπάνω. Ήρθε η ώρα. Έβαλα τις πιτζάμες μου και ξέχασα ότι υπάρχει ακόμη αυτό το vlog. Δεν τράβηξα την ώρα που γεννούσαμε και σταμάτησα κάπως έτσι. Κοιμόμουν. Με πήρε ο ύπνος σε μια απόσταση πάρα πολύ μικρή. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Στο επόμενο vlog μας. Δυνατή μέρα αύριο. Ναι, δυνατή. Bye bye! Oui.